Μεγάλο μέρος της προσοχής του ελληνισμού είναι στραμμένο σήμερα στον Γκας Μπιλιράκη, τον μοναδικό ομογενή υποψήφιο βουλευτή στον Αμερικανικό Νότο. Ο Κώστας, όπως φωνάζουν τον Γκας Μπιλιράκη, οι στενοί φίλοι του στην ελληνοαμερικανική κοινότητα, γεννήθηκε στη Φλόριδα. Αλλά οι ρίζες του ξεκινούν από ένα πανέμορφο αιγαιοπελαγίτικο νησί. Η οικογένεια του πατέρα μου ήρθαν από την Κάλυμνο, τα Δωδεκάνησα. Η οικογένεια της μητέρας μου από την Κάλυμνο, τα Δωδεκάνησα. Ήρθαν στο Tarpon Springs για τα σφουγάρια. Και εγώ μεγάλωσα εδώ στο Tarpon Springs και με την εκκλησία και ξέρω με τη γλώσσα και όλα είναι ελληνικά. Όταν ο προπάπους του Κώστα, ο Νικήτας, μετανάστευσε στις Ηνωμένες Πολιτείες και έφερε την οικογένειά του στη Φλόριδα, το Tarpon Springs ήταν ένα ήσυχο ψαρολίμανο στον κόλπο του Μεξικού. Όμως με τον ερχομό κυρίως των Καλυμνιωτών και των Συριανών, εξελίχθηκε γρήγορα σε πρωτεύουσα της Αμερικανικής Βιομηχανίας Φουγγαριού. Τον τίτλο αυτό τον κράτησε για πολλά χρόνια, μέχρι που ανακαλύφθηκε το συνθετικό σφουγγάρι, το οποίο έμελε να δέσει για πάντα τα σφουγγαλιευτικά καΐκια στο λιμάνι. Οι γονείς του Κώστα γεννήθηκαν και οι δύο στο Tarpon Springs. Ο πατέρας του, ο Μιχάλης, ήταν μάλιστα βουλευτής που εκπροσώπησε επί 24 χρόνια την ίδια εκλογική περιφέρεια στη Ουάσιγκτον. Αποσύρθηκε το 2006 και τη θέση του διεκδίκησε και κέρδισε ο Κώστας, αποδεικνύοντας ότι το μήλο πάντα πέφτει κάτω από τη μηλιά. Ο Μιχάλης Μπιλιράκης μας είπε τότε γιατί ο γιος του έπρεπε να τον διαδεχθεί στη Βουλή. Γκάς is a καλό παιδί. He's never given us any trouble. He's a terrific Greek American. He dances, he speaks the language well. He sings all the songs, all the pimata and whatnot. He is a native of this area. He was born in Gainesville, Florida when I was in law school there, but he's lived here the rest of his life. He's intelligent. He has served in the state legislature for 8 years, so he's very, very experienced. And I know he feels every bit as strong, if not stronger, than I do about the matters involving Kipro and Ελλάδα. Ο Γκας Μπιλιράκης είναι ρεπουμπλικανός πολιτικός που δίνει έμφαση στις ηθικές αρχές και τον θεσμό της οικογένειας. Μάλιστα, στο βίντεο της πρώτης προεκλογικής εκστρατείας του, αντί για ηθοποιοί, εμφανίστηκαν αυτά τα ίδια τα παιδιά του. Να η στιχομηθεία ανάμεσα στους 4 χαριτωμένους μπόμπυρες, όπως την πρόβαλε εκείνο το προεκλογικό σποτάκι. I'd like you to meet our dad, Gus. Gus. Gus Bilirakis. He's running for Congress and he gets things done. In the state house, he fought to improve education and increase job training. He delivered tax credits to help our seniors and our veterans. And he wrote legislation to ban offshore oil drilling along Florida's continental shelf. Best of all, he's a great dad. And he'll be a great congressman. Your turn, Dad. I'm Gus Bilirakis and I approve this message. I hope it doesn't go to his head. Αλλά το πιο σημαντικό για τον Κώστα Μπιλιράκη είναι το τι λένε οι ψηφοφόροι του γι' αυτόν. Πίσω από τους αυτοκινητόδρομους και τα μεγάλα κτίρια της περιοχής βρίσκεται το Πανεπιστήμιο της Τάμπα, στο οποίο ο Μάριος Στεφανίδης έχει την έδρα της κοινωνιολογίας. Ο Κώστας Μπιλιράκης είναι πολύ θερμός υποστηριχτής της Κύπρου. Πάντα ενδιαφέρεται για το θέμα της Κύπρου. Επίσης υποστηρίζει πολύ τα θέματα της Ελλάδος με την Μακεδονία, της Αλβανίας, με την Κωνσταντινούπολη, με τον Πατριάρχη και πάντα προσπαθεί 100% να κάνει ό,τι μπορεί να μας βοηθήσει εμάς τις Έλληνες σε όλα τα θέματα. Ο Γιάννης Κοκολάκης είναι ο πρώην πρόεδρος της Ομοσπονδίας Ελληνικών Σωματείων στην Φλόριδα. Είναι ένας πραγματικός αντικαταστάτης στον πατέρα του. Είμαι πολύ περήφανος που τον ξέρω από μικρό. Αισθάνομαι μεγάλη περηφάνεια όταν συναντάω Αμερικανούς congressmen από διάφορες περιοχές και να μου λένε τις δραστηριότητες του Κώστα του Μπιλιράκη. Είναι τιμή για την Ελλάδα να έχουμε ένα τέτοιο άντρα στο Congress. Η Θέλμα Πιερή είναι η πρόεδρος των Κυπρίων στη Φλόριδα. Είναι για μας τους Κυπρίους πάρα πολύ μεγάλη τιμή, γιατί έχουμε τέτοιους ανθρώπους μέσα στο Κογκρέσο. Και ελπίζω όλος ο κόσμος εδώ της Φλόριδας
να συμμετάσχει και να ξαναεπανελέξει τον κύριο Κώστα Μπιλιράκη στην Βουλή, διότι τον χρειαζόμαστε όλος ο Ελληνισμός. Η Ομογένεια έχει και επίσημα τιμήσει τον Κώστα Μπιλιράκη για το νομοθετικό του έργο. I want to thank you and what an honor to get this George Livanos Award, and we'll continue to fight for you. As you know, we passed HR 405, but that's history now, and we've got to move further, and we will not rest until Cyprus is free, and we will not rest until our patriarch is safe and recognized, and we will not rest until the firearm issue is resolved. Στο Tarpon Springs ζουν κάπου 50.000 Ελληνοαμερικανοί. Αλλά με το θόρυβο που κάνουν οι ομογενείς υπέρ του Κώστα Μπιλιράκη, νομίζει κανείς ότι είναι αρκετές εκατοντάδες χιλιάδες ή και εκατομμύρια. Γιώργος Μπίστης, Φωνή της Αμερικής, Washington.